ευκαιρία για να τρέξει τώρα ο Απόλλωνας με τον Βυσαρίου. Θα τον σταματήσει εντυπωσιακά ο Χάρης Γιαννόπουλος στον ευθυνδιανισμό με μια πάσα κάρφωμα από τον Μύρο Ραντούλτσα. 14-15 το Μαρούσι που έβγαλε εδώ διαδοχικές καλές φάσεις με τον Χάρη Γιαννόπουλο. Αλλά ο Στασινός μπαίνει εκεί και κερδίζει την μπάλα για τον Μαρούσι. Γιαννόπουλος το φλότερ είναι εύστοχο. 16-15. Νικολαίδης. Θα πάρει το τρίποντο χωρίς να αλλάξει η μπάλα χέρι. Επιθετικό rebound. Goal foul από τον Παναγιώτη Φιλιππάκο που έχει περάσει τον αγώνα σε θέση 4. Μπρίσκο. Πάει μέχρι μέσα. Βέβαια εδώ ο Μπρίσκο τρίπλαρε με το αριστερό και με το δεξί κράτησε μακριά τον Βυσαρίου. Και πάλι ο Μπρίσκο με την μπάλα στα χέρια. Παίρνει το φτύνο από τον Φιλιππάκο. Κρατάει σταθερό το δεξί και τελειώνει τη φάση. Ο Απόλλων, ο οποίος μετά από 3 και κάτι λεπτά πλέον στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν έχει σκοράρει. Ο Μπρίσκο για μία ακόμη φορά από τα 4 μέτρα ευστοχή. 25-15 σε διψήφια τιμή πλέον διαφορά. Γιουζέλης και Βυσαρίου. Κλέψουμε από τον Νικολαίδη που ξεχύνεται στον ευθυνδιασμό και βέβαια θα σκοράρει, πήγε να καρφώσει αλλά η μπάλα έφυγε από το χέρι του. Και τώρα το time out έρχεται από τον Απόλλωνα Πάτρας. Θα δείτε εδώ. Γούνταρτ. Έχει ελεύθερο τρίποντο και το εκτελεί και ευστοχή. Ο Ρόμπερτ Γούνταρτ.